Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή Ψηφίζω Ελλάδα εδώ στην Κρήτη TV, στο πλατό της Κρήτη TV. Λίγες ημέρες έμειναν πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση με τις εθνικές εκλογές την Κυριακή. Το κλίμα κατά κάποιο τρόπο και η ατμόσφαιρα ήταν κατά κάποιο τρόπο υποτονική το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες το βράδυ στο Sky και κατά κάποιο τρόπο άναψαν τα αίματα στο πλατό της εκπομπής σήμερα. Φιλοξενούμε υποψήφιους βουλευτές σε επίπεδο νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα τον κύριο Νίκο Ηγουμενίδη, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Τηλεθεατές μας. Μάξιμο Σενετάκη, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Τον κύριο Δημήτρη Μπρίμη, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το κίνημα Αλλαγής. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλώς ήρθατε, κύριε Συντιχάκη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ηγουμενίδη. Πολλά ακούστηκαν σήμερα, κύριο Ηγουμενίδη, για την έτσι περίφημη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες το βράδυ στον Sky. Αναφέρθηκε σε μία σειρά από θέματα τα οποία βρέθηκαν στην επικαιρότητα, βρέθηκαν στο επίκεντρο τους προηγούμενους μήνες. Εγώ δεν θα σταθώ αν έπεισε ή όχι ο Πρωθυπουργός μέσα από την χθεσινή τοποθέτησή του. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι ρεαλιστικός ο στόχος να κερδίσετε τις εκλογές της Κυριακής. Ναι. Είναι ρεαλιστικός ο στόχος. Και πώς προκύπτει. Είναι ρεαλιστικός ο στόχος. Στην ερχόμενη Κυριακή, σε τρεις μέρες από σήμερα δηλαδή ουσιαστικά, αποφασίζουμε για τη ζωή μας, επιλέγουμε για τα παιδιά μας, ψηφίζουμε για την Ελλάδα μας. Αν μου επιτρέπετε, επειδή πλησιάζουμε και προς το τέλος της προεκλογικής περίοδου, θα έλεγα ότι όλο αυτό το διάστημα γενικά υπήρχε μια σιωπή των σοβαρών πολιτικών ζητημάτων που αναδεικνύονται και που, αν το θέλετε, βαρύνουν στην επιλογή των συμπολιτών μας. Δηλαδή, με ποια πολιτική αποφασίζουμε, ποιος θα κυβερνάει τη χώρα, σε ποια πολιτική κατεύθυνση, τι πολιτικές επιλογές θα ακολουθήσει κλπ. Ωστόσο, άσχετο πως δεν έγινε γενικά μια τέτοια συζήτηση, στο διάστημα της προεκλογικής περίοδου βγήκαν στην επιφάνεια κάποια θέματα. Για παράδειγμα, η επικουρική ασφάλιση, λέει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, θα δοθεί στον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερο, είδαν το φως της δημοσιότητας κάποια γράμματα προηγούμενων κυβερνήσεων για το θέμα της Μακεδονίας, κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, για το πώς στάθηκαν στο θέμα της Μακεδονίας. Τρίτο, βγήκε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι χρειάζεται επιστολιπτική γραμμή. Τέταρτο, βγήκε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το μαξιλάρι των 35 δις να δώσουμε ένα ποσό των χρημάτων στις τράπεζες. Από αυτά τα λίγα, δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Βρισκόμαστε σε ένα τσουνάμι απορρυθμίσεων των όσων έχει επιτύχει η ελληνική οικονομία, κάτι που επιβεβαιώνεται, αν το θέλετε, και από τη θέση που κρατάνε, που ουσιαστικά εμφανίζονται ως συνεχιστές των έργων και λοιπόν, των ημερών του κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση. Κύριε Σενετάκη, ο κύριος Ηγουμενίδης αναφέρθηκε στο περίφημο μαξιλάρι ασφαλείας, το οποίο σύμφωνα και με υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επιστραφεί ή να κατευθυνθεί προς τις τράπεζες, για να είμαι ακριβής, και θα ζητήσει να πάρει η νέα κυβέρνηση την περίφημη επιστολιπτική γραμμή. Δύο αναφορές προκάλεσαν αντιδράσεις ακόμα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, αυτή την ώρα δίνεται μία συνέντευξη τύπου του κύριου Μητσοτάκη απέναντι σε διακεκριμένους δημοσιογράφους και διαβάζουμε, όπως και η κυρία Ζαχαράκη το απόγευμα, ότι διαψεύστηκε πλήρως από τον ίδιο τον πρόεδρο αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, μπορείτε να το δείτε στα μέσα. Έχει απαντηθεί το ζήτημα, δεν υφίσταται. Ήταν μία τυχή τοποθέτηση, μία σε σχέση με την. Επειδή ξέρετε κάτι, όλα αυτά γίνονται, επειδή γίνονται όλα αυτά παράλληλα και είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος, σας παραπέμπω λοιπόν στις δηλώσεις του Πρόεδρου. Νομίζω ότι καλύπτουν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκφράζει τη γραμμή του κόμματος. Οποιαδήποτε άλλη λοιπόν δήλωση δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία και αυτό γίνεται με τα πιο επίσημα, από τα πιο επίσημα χείλη του Πρόεδρου. Βλέποντας εχθές πάντως τη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, είναι ένα καλό επιχείρημα για τον οποιοδήποτε πια αναποφάσιστο κεντροδεξιό ψηφοφόρο να πάει να ψηφίσει
να μην έχει πια άλλη ανοχή απέναντι σε αυτό το οποίο είδαμε εχθές. Και θα έχουμε και μία σύγκριση σήμερα, αύριο θα μπορούμε να το δούμε αυτό ή αργότερα, όταν θα βλέπουμε αυτό που σας εξήγησα και πριν, τη συνέντευξη του Προέδρου του κ. Μητσοτάκη απέναντι όχι σε κάποιους αστέρες της δημοσιογραφίας όπου οι ερωτήσεις πια έχουν πάρει άλλο χαρακτήρα, δεν είναι τόσο σκληρές, αλλά απέναντι σε εξεζητημένα θέματα που στόχο θα έχουν όχι να εντυπωσιάσουν όπως ήθελε ο κ. Τσίπρας να τονώσει πάλι το κοινό του, να δείξει το τζαμπουκά του, αλλά να πείσει για ουσιαστικά θέματα, θέματα πολιτικής, τα οποία θα τα δούμε αύριο και θα έχουμε να τα αναλύουμε, κάτι το οποίο κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει τολμήσει τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Προσέξτε το αυτό. Είναι δηλαδή, και αυτό δίνει και μια απάντηση για όλη αυτή την παραφιλολογία του debate, ποιος υπεκφεύγει να μιλήσει με επιχειρήματα και ποιος όχι. Και είδαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έβρισκε χρόνο για να έρθει στο debate και παρόλα αυτά πήρε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, ήρθε να μιλήσει ενώπιον χιλίων ατόμων στο Ηράκλειο και ξανά έφυγε. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης δέχεται ουσιαστικά από μια, ας το πούμε, ανακριτική επιτροπή να μιλήσει για θέματα συγκεκριμένα με επιχειρήματα και να κάνει αυτό το οποίο είπαμε και την προηγούμενη φορά, σε αυτό το διάστημα που μας μένει, να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, όχι να καταψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, Μπρίμη, να μας ψηφίσουν. Να περάσουμε στον κύριο Μπρίμη. Αν ρωτήσεις τους ψηφοφόρους, τους υποστηρικτές του κινήματος αλλαγής, τι θα πράξει το κόμμα σας μετεκλογικά, νομίζω ότι θα ακουστούν πάρα πολλές απόψεις και διαφορετικές. Είναι κάπως θολό το τοπίο. Καταρχήν, η απόφαση του κινήματος αλλαγής είναι συγκεκριμένη, είναι διατυπωμένη από το συνέδριό μας ακόμα, δηλαδή το συνέδριο που έγινε πριν 2-3 μήνες. Το κίνημα αλλαγής έχει επιλέξει να ακολουθήσει μία αυτόνομη πορεία με ίσες αποστάσεις από τους δύο υποτιθέμενους μονομάχους, γιατί τα πρόγραμματά μας και το πρόγραμμά μας διαφέρει και από τις δύο παρατάξεις, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το συνασπισμό. Αυτό δεν έχει βέβαια να κάνει με το γεγονός ότι εάν και εφόσον χρειαστεί ή η χώρα μπει σε μια ατέρμονη διαδικασία εκλογών με την επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, όπως ανακοίνωσε πριν από 2-3 ημέρες, σε εκείνη την περίπτωση το κίνημα αλλαγής σαν κόμμα και κίνημα ευθύνης ενδεχομένως να ανεχτεί ψήφος ανοχής. Να ανεχτεί την κυβέρνηση που ο ελληνικός λαός έχει επιλέξει ή το κόμμα που ο ελληνικός λαός έχει επιλέξει να είναι πρώτο. Επομένως, είναι τελείως ξεκάθαρη η άποψή μας και η αντίληψή μας για το τι θα γίνει την επόμενη των εκλογών. Μάλιστα. Κύριε Συντηχάκη, παρακολουθώ και καταγράφω τις τελευταίες ημέρες τοποθετήσεις στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος αλλά και του ίδιου του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, του κ. Κουτσούμπα, που στρέφονται κατά του Γιάννη Βαρουφάκη και του κόμματος Μέρα 25. Δεν ξέρουν πώς σας φοβίζει εντός εισαγωγικών πάντα η δυναμική που έχει αναπτύξει ο πρώην Υπουργός και ο γραμματέας του Μέρα 25. Και αν αυτή η δυναμική βέβαια επηρεάζει και το κόμμα σας στις εκλογές. Νομίζω και είναι σαφές ότι η βασική προβληματική, το διακύβευμα να το πω διαφορετικά των εκλογών, δεν είναι ο Βαρουφάκης, παρόλο που έχουμε άποψη για το τι καπνό φουμάρει, εν πάση περιπτώσει, το Μέρα 25. Το διακύβευμα είναι άλλο. Απλά μαζεύτηκαν πολλές τοποθετήσεις μαζί, γι' αυτό σας ρωτώ. Το διακύβευμα. Αν υπάρχει κάποιος λόγος. Το διακύβευμα παίζουν το ρόλο τους. Είναι συμπληρωματικός ο ρόλος τους. Είναι κόμματα όπως και του κ. Βελόπουλου και του κ. Βαρουφάκη, όπως παλιότερα το Ποτάμι, ΑΝΕΛ, Ένωση Κεντρών κτλ. Μήπως επηρεάζει το ακροατήριό σας αυτό ρωτώ. Είναι κόμματα αναχώματα, είναι κόμματα πρόθυμα για να βγάλουν ένα μέρος της βρώμικης δουλειάς από παλιότερα, να συμπληρώσει και το ΛΑΟΣ και άλλα κόμματα επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟ. Μπορεί να στερήσει ο κ. Βαρουφάκης μια μεγαλύτερη δυναμική από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έρχονται να βγάλουν ένα μέρος της βρώμικης δουλειάς. Εμείς θα εντάσσουμε στα συστημικά κόμματα, κόμματα δηλαδή αναχώματα και προς το ΚΚΕ, όπως είναι ο Βαρουφάκης, παλιότερα κάποια άλλα κόμματα κτλ., προκειμένου να ανακόψουν
ένα κύμα δυσαρέσκειας από την εφαρμοζόμενη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι ξαναπαιγμένο αυτό το παιχνίδι. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ΚΚΕ τραβάει μπροστά. Θεωρεί ότι το βασικό διακύβευμα σήμερα δεν είναι αν θα είναι η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνητική εξουσία. Αν θα είναι με αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία ή ποια θα είναι η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των δύο. Γιατί την επόμενη μέρα έχουν σημαδεμένη την τράπουλα με προσυμφωνημένα μέτρα που θα ισχύσουν μέχρι το 2060. Να υπενθυμίσουμε και τα πέντε κόμματα μέσα στη Βουλή ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο προσεκτικά στα προηγούμενα δύο με εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους και έχουν συμφωνήσει στα πλαίσια της συνέχισης της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της μεταμνημονιακής εποχής να συνεχίσουν αυτό το άχαρο, βάρβαρο και αντιλαϊκό τους έργο. Άλλωστε η Κομισιόν το δήλωσε πριν από λίγες εβδομάδες ότι παιδιά τα κεφάλια μέσα, η δημοσιονομική πορεία πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα και νομίζω ήδη η Κομισιόν λέει 8 του Ιούλη συνεδριάζει το Eurogroup με θέμα Ελλάδα. Δηλαδή τα κεφάλια μέσα συνεδριάζουμε, υπενθυμίζουμε ποια είναι τα μέτρα, υπενθυμίζουμε ποιες είναι οι δεσμεύσεις Ελλάδας. Άρα λοιπόν ο λαός δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη. Μάλιστα. Την επόμενη μέρα, εάν δεν υπάρχει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση για να τους αναχαιτήσει και μάλιστα να τραβήξει μπροστά και να διεκδικήσει όλα όσα έχασε ο λαός τα προηγούμενα χρόνια, τότε πραγματικά δεν θα είναι αισιόδοξη η επόμενη μέρα. Εμείς πάντως αισιοδοξούμε ότι το ΚΚΕ με τιμιότητα, ειλικρίνεια δίνουμε αυτή τη μάχη, έχουμε την έξωθεν καλή μαρτυρία και καλούμε το λαό να μας δώσει αυτή τη δύναμη για να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα. Λοιπόν, κύριε Γουμενίδη, υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριξαν τις τελευταίες ημέρες ότι λανθασμένα δεν δόθηκε την τελευταία τετραετία βάρος και δεν στρέψατε το βλέμμα σας στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Έχουμε ευρήματα δημοσκοπικά τις τελευταίες ημέρες που δείχνουν ότι η διαφορά μεγαλώνει ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Σας προβληματίζουν αυτά τα ευρήματα? Θα με επιτρέψετε να σταθώ λίγο στις τοποθετήσεις που προηγήθηκαν. Γιατί αν είναι να κάνουμε ένα διάλογο να πει ο καθένας δύο κουβέντες, εντάξει, ωραία, ας πούμε τις δύο κουβέντες, δώστε 10 λεπτά στον καθένα και να φύγουμε. Ή θα κάνουμε συζήτηση ή όχι. Ερωτώ λοιπόν. Ερωτώ. Θελήσατε να πάρετε το λόγο και σας διέκοψε κάποιος? Ζήτησα πριν για τα. Μα πάνω... δεν είχε ξεκινήσει καν ο κύριος Σενετάκης. Νομίζω ήταν λίγο άτοπη το παρακαλούσα. Ωραία. Λέω λοιπόν. Υπήρξαν αρκετοί πατριδοκάπηλοι που χώρισαν την Ελλάδα σε πατριώτες και προδότες για το θέμα της Μακεδονίας. Υπήρξαν κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας που αναγνώρισαν Μακεδονία χωρίς κανένα άλλο όρο, χωρίς να ζητάνε τίποτα, χωρίς αλλαγή του συντάγματος, χωρίς τίποτα. Υπήρξαν. Και τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης γι' αυτό? Τι λέει η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό? Ποιες είναι αυτές? Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Φαντάζομαι μπορεί ο ίδιος ο δημοσιογράφος να δείξει. Τι fake news βγήκε πάλι στην είδηση? Ποιο fake news? Γιατί τρέχουμε, αναφέρεστε στις φεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού. Όχι μόνο στις αναφορές του μέσα από συνέντευξη στο Sky. Τρέχουμε στα χωριά και δεν τα μαθαίνουμε. Τι fake news πάλι ανακαλύψατε? Δεν είναι fake news, κύριε. Τι βγήκε, πείτε μας να ξέρουμε. Γιατί εγώ δεν ξέρω αυτό. Ότι κυβερνήσεις. Ξέρετε, εγώ διαβάζω τα επίσημα έγγραφα των. Όποιων συγκεντρώσεων έχουν γίνει και ό,τι βγαίνει από τα επίσημα έγγραφα. Αυτά διαβάζω εγώ. Δεν ακούω τι λέει ο κ. Τσίπρας. Εγώ δεν άκουσα όμως από τη Νέα Δημοκρατία ούτε καν ότι είναι fake news. Βλέπω εκοφαντική σιωπή. Μάλιστα. Ίσως εκοφαντική σιωπή. Να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένο, οποία... κ. Γουμενίδη. Αναφέρομαι στις επιστολές στελεχών της κυβέρνησης Καραμανλή του 2005. Μπορείτε να χλεβάσετε όσο θέλετε. Χλεβάστε όσο θέλετε, αλλά είναι επιστολές που δείχνουν ότι οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας αναγνώρισαν Μακεδονία Παύλα Σκόπια, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, χωρίς κανένα άλλο προαπαιτούμενο. Και η σιωπή της Νέας Δημοκρατίας είναι εκοφαντική. Δεύτερον, να ξεκαθαρίσω, κανένας χλεβασμός ήταν λίγο λόγω της επικαιρότητας οι επιστολές του Ιησού, έτσι. Κανένας χλεβασμός προς το πρόσωπό σας. Όχι, δεν μιλάω. Μιλάω γιατί δεν είναι. Για να μην έχουμε. Κύριε Γουμενίδη, ολοκληρώστε. Δεύτερον, συμφωνώ, άντε να δεχτώ μάλλον, δεν συμφωνώ, ότι ο κύριος Παπαδημητρίου του ΣΚΑΙ της Νέας Δημοκρατίας
εκφράζει προσωπικές απόψεις. Την ίδια άποψη όμως για πιστοληπτική γραμμή την εξέφρασε και αυτός που στη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ορίστηκε ως εγκάθετος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ελληνική οικονομία. Αναφέρομαι στον πρώην Υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, τον κύριο Στουρνάρα, που ορίστηκε εγκάθετος στην ελληνική οικονομία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο οποίος είχε αυτό την άποψη για πιστοληπτική γραμμή. Πώς το κρίνει η Νέα Δημοκρατία τη θέση του Στουρνάρα? Ήταν ο Στουρνάρας η αιχμή του δόρατος της πολιτικής που θα ακολουθήσει αύριο αν γίνει κυβέρνηση? Αν της επιτρέψει ο ελληνικός λαός να γίνει κυβέρνηση? Εδώ πρέπει να πάρει θέση η Νέα Δημοκρατία που προσπαθεί να το κρατήσει σιωπηλά. Τρίτο, το να δοθεί ένα μέρος από το μαξιλάρι στις τράπεζες. Από τα αιματηρά πλεονάσματα, από τις οικονομίες και από τις θυσίες του ελληνικού λαού που φτιάξαμε μια ασπίδα προστασίας στην ελληνική οικονομία. Παραλάβαμε άδεια ταμεία και τα έχουμε με 35 δις. Και τι έρχεται να πούν κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Να τα δώσουμε στις τράπεζες. Κύριε Κουμπίδη, αστερίσκος, νομίζω έχει υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία, έχει διαψεύσει, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Νομίζω η κεντρική γραμμή είναι διαφορετική. Όπως είπατε και εσείς, έχουμε να κάνουμε... Δημοκρατία για την επικουρική ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα. Είναι συγκεκριμένα ερωτήματα. Αν δεν θέλει, δεν απαντάει ο κύριος Σενετάκης ή όποιος εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτά είναι ερωτήματα από την πολιτική που ακολούθησαν, γιατί την έζησε ο ελληνικός λαός στην πολιτική των κυβερνήσεων. Απλά εγώ δημοσιογραφικά αναφέρω ότι έχει υπάρξει σημερινή ανακοίνωση. Ωραία. Και εγώ διάψευση. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει η εμπειρία του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και αυτήν την ίδια πολιτική ετοιμάζονται. Ωραία. Για να κάνουμε λοιπόν διάλογο, έχετε ανοίξει κάποια θέματα, νομίζω πρέπει να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι. Κύριε Σενετάκη. Έχει θέσει πολλά θέματα ο κ. Κουμενίδης. Για το πρώτο θέμα, τώρα διαβάζουμε και μετά τη συνέντευξη που σας είπα, παράλληλα με τη συνέντευξη. Δεν υφίσταται κανένα τέτοιο θέμα για την πιστοληπτική γραμμή. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Κουμενίδης και τι είπε ο κύριος Στουρνάρας. Εμείς δεν έχουμε καμία κρυφή ατζέντα. Έχουμε μετά το συνέδριό μας βγει με ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, συγκεκριμένων θέσεων. Το ανακοινώσαμε και προχθές με 16 τομείς για όλα τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Στόχος μας είναι να φτιάξουμε την κοινωνία, να την κάνουμε καλύτερη και να μπορέσουμε να δομήσουμε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία κρυφή ατζέντα. Δεν ξέρω τα ζητήματα για τα οποία ρωτάει ο κύριος Ιγουμενίδης. Έχουμε θέσει για το ασφαλιστικό ότι θέλουμε τρεις πυλώνες. Είναι ο πυλώνας ο εθνικός, είναι ο πυλώνας ο ανταποδοτικός και είναι ο τρίτος πυλώνας τον οποίο τον είχαμε νομοθετήσει και στο παρελθόν, όπου αφορά την ιδιωτική ασφάλιση, την οποία μεγάλοι σύλλογοι μπορούν να πληρώνουν κατά βούληση και να έχουν ένα έξτρα εισόδημα όταν αυτό θα φτάσει ο χρόνος να το παραλάβουν. Δεν ξέρω για την επικουρική ασφάλιση τι εννοεί. Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, καμία κρυφή ατζέντα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε άλλες συγκεκριμένες κατηγορίες, οι οποίες δεν έχουν καμία πραγματικά υπόσταση. Το πρόγραμμά μας είναι στο ίντερνετ. Μπορεί οποιοδήποτε να το δει, είναι σαφές και είναι και αναλυτικότατο σε όλους τους τομείς. Δεν κρύβουμε τίποτα. Καταλαβαίνω την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή να τρομοκρατήσει τους πολίτες. Αυτό που έχω να πω συμβουλευτικά και μόνο είναι ότι το επιχείρησε αυτό στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση στις ευρωεκλογές. Παράλληλα με τα επιδόματα έθεσε κάποια τρομοκρατικά διλήμματα, θα έλεγα, τα οποία νομίζω ότι οι πολίτες δώσαν την απάντησή τους. Μάλιστα. Και σε αυτό θα πρέπει να σταθούμε και από εκεί και πέρα να δούμε τι μέλη γενέστε. Ας αφήσουμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Μπορούμε να τα αναλύουμε για να δούμε τα λάθη που έχουν γίνει και να πάμε να πιάσουμε τα καλά παραδείγματα που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι η τρομοκρατία αυτή τη στιγμή δεν ευνοεί. Γι' αυτό και απαντάμε ότι ενωμένοι μπορούμε, γι' αυτό και θέλουμε να ενώσουμε τους Έλληνες για να μπορούμε να πάμε παρακάτω. Κύριε Μπρίμη, σας προβληματίζουν τα δημοσκοπικά ευρήματα. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το κίνημα αλλαγής έστρεψε την προσοχή του και κατευθύνθηκε η κριτική του κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ και κατά κάποιο τρόπο αλλοιώθηκε και το DNA της δημοκρατικής παράταξης όπως την αποκαλείτε κι εσείς, μια παράταξη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία διαχρονικά. Λοιπόν, τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν νομίζω ότι είναι αυτή την τελευταία τουλάχιστον περίοδο άσχημα για το κίνημα αλλαγής.
Νομίζω ότι δείχνουμε μία σταθεροποίηση σε ένα ποσοστό που είναι κοντά σε αυτό των ευρωεκλογών και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν και ένα αίσθημα, εν πάση περιπτώσει, συσπήρωσης και ανόδου. Τώρα, εμείς είμαστε αντιπολίτευση και σαν αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση συνήθως κριτικάρει την πολιτική της κυβέρνησης. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε αυτή τη χώρα τα τελευταία 4-5 χρόνια, είναι λογικό και αυτονόητο ότι ο αντιπολιτευτικός μας λόγος θα κατευθύνεται εναντίον της κυβέρνησης. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία τη γνωρίζουμε πολύ καλά, γνωρίζουμε τις πολιτικές της και ειλικρινά εντυπωσιάζομαι από τον κύριο Ιγουμενίδη όταν λέει ότι, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πρόγραμμα το οποίο ναι, θέλει την ιδιωτική ασφάλιση μέσα σαν τρίτο πυλώνα ή σαν αυτό στο δημόσιο τομέα κτλ. Είναι εκατοστάφτα τα πράγματα. Ιδεολογικός μας αντίπαλος εμάς, όπως και στο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι η Νέα Δημοκρατία. Και τουλάχιστον όσο μας αφορά, είναι ιδεολογικός μας αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία. Όμως να το λες αυτό μετά από 5 χρόνια εφαρμοσμένης πολιτικής που είναι, θα μπορούσα να πω, και ακόμα και χειρότερη ακόμα και από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και να βγαίνεις να κριτικάρεις, θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον άστοχο. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να καθίσει να σκεφτεί μετά από τα 5 χρόνια σχεδόν κυβερνητικής πολιτικής και εφαρμογής, θα πρέπει να σκεφτεί τι είναι αυτό που εφάρμοσε και που οδήγησε στην ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας. Τα ρέστα δηλαδή θα τα ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί λοιπόν έκανε μια πολιτική η οποία δημιούργησε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να έρθουν τόσο ενισχυμένοι που δηλαδή το βλέπουμε όλοι ότι εν πάση περιπτώσει θα είναι το πρώτο κόμμα και ενδεχομένως να είναι και αυτοδυναμία. Μάλιστα. Εκεί θα πρέπει να κάνει την κριτική. Γι' αυτό το πράγμα λοιπόν δεν φταίνε ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε ο κεντρικός τραπεζίτης. Φταίει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που εφάρμοσε όλα αυτά τα χρόνια, ο διχαστικός, ο άστοχος, ο γενικός λόγος κτλ. Κτλ. Τη Νέα Δημοκρατία εξακολουθώ να λέω ότι τη γνωρίζομαι. Ξέρουμε και ποια είναι και πώς θα την αντιπαλέψουν. Κύριε Στιχάκη, και το Κομμουνιστικό Κόμμα βέβαια ασχολήθηκε περισσότερο με το ΣΥΡΙΖΑ παρά με τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Εδώ μας αδικείτε και μας αδικείτε κατάφορα, διότι το ΚΚΕ από θέση αρχών που πολεμά ένα βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα δεν μπορεί παρά να καταπολεμά όλες εκείνες τις πολιτικές από όπου και αν προέρχονται και καταδυναστεύουν το λαό και ενισχύουν το μεγάλο κεφάλαιο. Την ίδια γραμμή απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια γραμμή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μιλήσαμε για την πιστοληπτική γραμμή προηγουμένως. Δίδεται η ευκαιρία να ξεκινήσουν ένα νέο κύκλο άθλιας και θα έλεγα άθλιας αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο και θα έλεγα ότι δεν μιλάνε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου. Πιστοληπτική γραμμή σημαίνει ενίσχυση των τραπεζιτών. Ξέρετε πόσο ενίσχυσαν και ο ένας και ο άλλος τα χρόνια της κρίσης? Με πάνω από 120 εκατομμύρια το τραπεζικό σύστημα για να το διασώσουν. Από πού τα πήραν? Ως μάνα εξ ουρανού? Από την τσέπη τους? Όχι, από τις τσέπες του ελληνικού λαού. Με τις μειώσεις των μισθών, με 14 δισεκατομμύρια που αρπάξαν από τις τσέπες των συνταξιούχων, από μειώσεις στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια, από τα ψευτοεπιδόματα που έδιναν στους εργαζόμενους. Αυτή την πολιτική υπόσχονται και την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν το ΚΚΕ λέει ότι πρέπει να ιτηθεί και η πολιτική του ενός και η πολιτική του άλλου. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα original κόμμα του κεφαλαίου. Δεν το ξεχνάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε με αυτή την φρεσκάδα, την ελπίδα της αριστεράς, η οποία στην πορεία καταγκρεμνίστηκε, έκανε χίλιες δυο κολοτούμπες, έκανε ένα δημοψήφισμα που πολύ εύκολα μετέτρεψε το όχι σε ναι, κάνοντας συνένοχο τον ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους. Και μάλιστα, εχθές στη συνέντευξη στο Sky, ο κύριος Τσίπρας ενοχοποίησε τον ελληνικό λαό, λέγοντας ότι το Σεπτέμβριο του 2015 του έδωσε εντολή, αφού είχε προηγηθεί το δημοψήφισμα, αφού είχε προηγηθεί το τρίτο μνημόνιο. Η πολιτική λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα ήρθε να διασύρει, θα έλεγα, αξίες, οράματα της αριστεράς. Η Νέα Δημοκρατία ως αυθεντικός εκφρασής του κεφαλαίου σήμερα καλπάζει στο άλογο ως αποτέλεσμα της πολιτικής που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία αφενός να ιτηθούν οι δύο
και να ιτηθούν και όλα αυτά τα αναχώματα ή τους πρόθυμους από το κοινάλ που δεν χάνει την ευκαιρία η Φόφη Γεννηματά να λέει εμείς δίνουμε ψήφο ανοχής στη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα. Ο Βελόπουλος, ο οποίος ένας κρυφοναζιστούλης, έρχεται να τραβήξει τη δυσαρέσκεια από την Χρυσή Αυγή. Και φυσικά ο Βαρουφάκης, επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως, ο οποίος ήταν 6 μήνες υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, έφτιαξε, διαμόρφωσε, έφερε στη Βουλή, ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, το ψήφισε και ο ίδιος. Δεν με απαντήσατε όμως αν είναι απειλή ο κύριος Βαρουφάκης για τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Ακούστε Κόμματος. Ακούστε με να σας πω. Απάντηση δεν πήρα. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι ένα επικίνδυνο συστημικό κόμμα. Και ως τέτοιο το εκλαμβάνουμε. Και θα έλεγα λειτουργεί και τυχοδιοκτικά ταυτόχρονα. Γιατί προσπαθεί να εμφανιστεί ως η αλέκαστη αριστερά, ενώ είναι αυτό που σας είπα. 6 μήνες υπουργός. Μετέτρεψε την Τρόικα σε θεσμούς. Λοιπόν, κύριε Βενίδη, ότι συμφωνεί. Τελεία, ναι, αλλά μου λέτε δεν απάντησε. Μα είπατε τα ίδια με την πρώτη τοποθέτηση. Όχι, δεν είπα το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο λέτε. Όχι. Λέω λοιπόν ότι είπε. Για ένα συστημικό κόμμα είπε... με τυχοδιοκτικό χαρακτήρα. Αυτό είπατε. Ναι, όχι, δεν είπα στο πρώτο κύκλο αυτό. Μην βάζετε στο σώμα μου λόγια που δεν είπα. Κύριε Στιχάγη. Και ολοκληρώνοντας να πω ότι είναι ο άνθρωπος που είπε ότι συμφωνεί με το 70% του δεύτερου μνημονίου. Μάλιστα. Έτσι. Είναι ο άνθρωπος του Τζορτζ Σόρος, ο οποίος δεν έχανε την ευκαιρία σε όλα τα σεμινάρια, στη Λέσχη Ντίντελμπεργκ, λοιπόν, σε όλες ανά τον κόσμο εκδηλώσεις του Τζορτζ Σόρος, ήταν παρόν και συνδιαμόρφωναν την οικονομική πολιτική. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε τις τοποθετήσεις από τους υπόλοιπους καλεσμένους. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο πλατό της Κρήτη TV, εκπομπή Ψηφίζω Ελλάδα. Φιλοξενούμε υποψήφιους βουλευτές Ηρακλείου στην τελική ευθεία προς την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής. Κύριε Γουμενίδη, δεν με απαντήσατε πώς βλέπετε τα δημοσκοπικά ευρήματα. Ακριβώς, είχα σκοπό, δεν ήξερα τι ερώτηση θα μου κάνατε, αλλά είχα σκοπό να απαντήσω αυτό καταρχήν. Επειδή οι δημοσκοπήσεις χρησιμοποιήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα για επικοινωνιακούς λόγους, ανεξάρτητα από το στατιστικά σωστό των δημοσκοπήσεων, τα ενδεχόμενα λάθη που έχουν κτλ., ουδέποτε κύριε Παραλληλόπουλε, σχολίασα δημοσκοπήσεις από τότε που έδειχναν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται στην κυβέρνηση μέχρι τώρα που δείχνουν ό,τι δείχνουν. Με αυτή την έννοια δεν θα ήθελα να σχολιάσω δημόσια τουλάχιστον αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, επειδή ακριβώς δεν θέλω, ξέρετε, με αυτά που ασχολούμαι τα σέβομαι. Όπως σεβάστηκα την ιατρική όσο καιρό ήμουν γιατρός. Είχαν όμως μία βάση τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Εγώ λέω ότι μπορώ να δω τις δημοσκοπήσεις, προφανώς τις παρακολουθώ, τις βλέπω, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω δημόσια, πολύ περισσότερο έχοντας και το έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική. Βλέπω ότι πολλές δημοσκοπήσεις, πολλά δημοσκοπικά ευρήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για επικοινωνιακούς λόγους. Με τούτη την έννοια λοιπόν δεν θα ήθελα να σχολιάσω ούτε σήμερα, πως δεν έχω σχολιάσει ειλικρινά. Αν μου πείτε, είμαι έτοιμος να ανακαλέσω όλο αυτό που σας είπα, αν μου βρείτε έστω και μία δήλωσή μου που να σχολιάζει δημοσκόπηση. Ωραία. Μία αναφορά λοιπόν σε όσα προηγήθηκαν και στις τοποθετήσεις των. Εντάξει, το πρώτο θέμα σχετικά με την ερώτηση για την πιστοληπτική γραμμή. Η πιστοληπτική γραμμή, ανεξάρτητα από το αν τον είπε, το είπε ο Στουρνάρας ή ένας άλλος υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η πιστοληπτική γραμμή πρώτα απ' όλα απαιτεί και προϋποθέτει τέταρτο μνημόνιο. Άρα, μέσα από αυτήν τη θέση, ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η άποψή μας ότι 18 Αυγούστου ξεμπερδέψαμε με το τρίτο μνημόνιο, η χώρα είναι εκτός μνημονίων. Για τα θέματα. Λέει τώρα ο κύριος Σενετάκης εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία. Το λέει και το πρόγραμμά τους, το έχουν αναρτήσει στο διαδίκτυο για νέες θέσεις εργασίας. Μα είδαμε μια κυβέρνηση που ήταν η δικιά τους κυβέρνηση, που έφτασε την ανεργία στο 30% και για τους νέους στο 60%. Εγώ λοιπόν με αφορμή την τοποθέτηση δεν θα πάρω άλλα θέματα, ούτε θα ήθελα να χρησιμοποιήσω χρόνο από τους συνομιλητές μου. Το ερώτημά μου είναι, ρωτάω, ποια θέματα ακολούθησε, ποιες πολιτικές επιλογές που ακολούθησε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου απορρίπτουν σήμερα. Δεν θα τις ακολουθήσουν σήμερα. Τι θέματα, δηλαδή πολύ κύριε ωραία. Κύριε Σενετάκη, να ξεκινήσουμε διάλογο. Καταρχάς, σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι το κλασικό παράδειγμα για το πώς ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνει την πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν του αρέσει. Διαρκώς προσπαθεί να διαστρεβλώσει τα πράγματα. Και θυμίζω ότι με επικεφαλής τον κύριο Βερναδάκη
είχαν φτιάξει και μια νέα εταιρεία δημοσκοπήσεων προκειμένου να δείχνουν την πραγματικότητα όπως τη θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν εμφανές και φάνηκε αυτό η συμπεριφορά των περισσότερων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ όταν είδαμε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αποτυπώθηκε η διαφορά που όλοι βλέπαμε και πραγματικά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν το είχαν πιστέψει, διότι ο μηχανισμός προπαγάνδας του ΣΥΡΙΖΑ είχε δουλέψει προκειμένου να τους παρακινεί ότι είναι κοντά, ότι πάμε να περάσουμε μπροστά. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, έχοντας διαβάσει τις δημοσκοπήσεις, είχε επιδοθεί σε ένα τέτοιο αγώνα τρομερό, ώστε να πείσει τα ίδια τα στελέχη κυρίως για να μην εγκαταλείψουν τη μάχη. Επομένως, οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι επιστημονικά πια, όπως είπε και ο κ. Χωμενίδης, είναι γιατρός. Είναι μια επιστήμη η οποία είναι αποδεκτή από την πολιτική, οι δημοσκοπήσεις. Και τι αποτυπώνουν? Αποτυπώνουν την τάση, αποτυπώνουν τη στιγμή εκείνη κάποια πράγματα για την άποψη του κοινού. Είναι εργαλεία τα οποία τα διαβάζουμε και βάσει των οποίων κάποιοι παίρνουν αποφάσεις. Δεν μπορούμε να τις πετάμε, άρα όλα αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε και πολιτική με τις δημοσκοπήσεις. Επομένως, ήταν εμφανές πώς ενοχλούν οι δημοσκοπήσεις τον κύριο Τσίπρα, γιατί δείχνουν την πραγματική εικόνα. Μάλιστα, κύριε. Επιτρέψτε μου 10 δευτερόλεπτα για να δημιουργήσω απλώ 10 δευτερόλεπτα. Εγώ είπα ότι μου αρέσει. Δεν τη σχολιάζετε. Προτιμώ αυτό με το οποίο ασχολούμαι να το αντιμετωπίζω με τη σοβαρότητα που χρειάζεται. Και το σεβασμό που χρειάζεται. Όπως σεβάστηκα λοιπόν την ιατρική όσο καιρό την υπηρέτησα, έτσι σέβομαι τώρα και την πολιτική το διάστημα που την υπηρετώ. Που σημαίνει ότι εμένα οι παρεμβάσεις μου, η παρουσία μου, οι τοποθετήσεις μου, οι σκέψεις μου ή οι προτάσεις μου δεν έχουν σχέση με επικοινωνιακά παιχνίδια, έχουν περισσότερο σχέση ακριβώς με το να δώσεις λύση, θέση, πρόταση, όταν πολιτική. Όταν όμως προσπαθείς επιστημονικό εργαλείο, μια αποτύπωση της στιγμής, να τη διαβάλεις λέγοντας ότι οι δημοσκόποι έχουν άλλους στόχους και προσπαθείς συλλήβδη να κατηγορείς ένα ολόκληρο σύστημα, μια ολόκληρη επιστήμη, τότε κάτι έχει να κάνει με τη σχέση σου με την πραγματικότητα. Μιλάω προσωπικά. Όχι, εγώ λέω. Δεν κατηγόρησα τίποτα. Είναι σαφές ότι τον ενοχλεί τον κύριο Τσίπρα οι δημοσκοπήσεις, γιατί δείχνουν την πραγματικότητα. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για επικοινωνιακούς λόγους και σκοπούς. Ναι, όχι. Αυτή ήταν η μόνη κατηγορία. Εγώ για αυτό δεν το ξέρεις, κύριε Πρίγκα. Για καναλιών των δημοσκόπων. Όχι για τις δημοσκοπήσεις, να βάλουμε μία τελεία. Ο στόχος του κινήματος αλλαγής για την εκλογική δεξαμενή σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης ποιος είναι? Ακούστε, στόχους βάζομαι, αλλά όρια δεν βάζομαι. Δηλαδή, τύχη προς τα πάνω δεν βάζομαι. Και ούτε μπορούμε να εκτιμήσουμε. Εκείνο που μπορούμε να εκτιμήσουμε από τον προεκλογικό μας αγώνα είναι ότι υπάρχει μία τάση επιστροφής και ενίσχυσης των τάξεων του κινήματος αλλαγής. Θεωρούμε λοιπόν ότι τις 8 του Ιούλη σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και γενικότερα όμως σε επίπεδο Ελλάδας θα είμαστε αρκετά χαρούμενοι εμείς στο κίνημα αλλαγής. Δηλαδή θα έχουμε την απαιτούμενη ενίσχυση, γιατί όταν όλοι σε θεωρούν ότι έχεις πιεστεί και θα συρρυκνωθείς και θα πιεστείς προς τα κάτω και τα λοιπά, ένα θετικό αποτέλεσμα την επόμενη των εκλογών που εκτιμούμε εμείς ότι θα υπάρξει θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα μας δίνει τη δυνατότητα να εκκινήσουμε και να αποκτήσουμε πλέον από εδώ και πέρα τη θέση που στον πολιτικό χώρο και στον πολιτικό χάρτη θα έπρεπε να έχει το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής. Όσον αφορά τώρα τις δημοσκοπήσεις που είπατε προηγουμένως, να κάνω και εγώ μια αναφορά έτσι μικρή, το μόνο κόμμα που θα έπρεπε να έχει παράπονα από τις δημοσκοπήσεις είναι το κίνημα αλλαγής. Ποτέ καμία δημοσκόπηση πριν τις εκλογές του Μαΐου, πριν τις ευρωεκλογές, δεν μας έδειξε πάνω από 6,5%. Παρ' όλα αυτά είμαστε κοντά στους 8, ανεβαίνουμε και θεωρούμε ότι τις 7 του Ιούλη θα είμαστε ακόμα παραπάνω. Μάλιστα. Κύριε Συντυχάκη, η αναπτυξιακή ατζέντα του Κομμουνιστικού Κόμματος για την Κρήτη τι περιλαμβάνει? Κοιτάξτε, ξεκινάμε από μία αντίληψη ότι η ανάπτυξη δεν είναι κάτι ουδέτερο. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό, θα το προέκτηνα εγώ, και ταξικό περιεχόμενο. Δεν είναι μόνο τα έργα. Εννοώ δρόμοι, αεροδρόμια και πάει λέγοντας.
έχει, εμείς τουλάχιστον θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ιεράρχηση με βασικό κριτήριο το πώς μπορεί να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των κριτικών. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει έχει ανάγκη από αντιπλημμυρικά έργα η Κρήτη? Φάνηκε το προηγούμενο διάστημα η Γύμνια? Το γεγονός ότι δεν υπήρχε σχεδιασμός? Το γεγονός ότι δεν χρηματοδοτήθηκαν αντιπλημμυρικά έργα? Έχει ανάγκη από αντισεισμική θωράκιση, έργα δηλαδή αντισεισμικής θωράκισης? Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σεισμογενής περιοχή. Έχει ανάγκη ο αγρότης σήμερα από φθηνό νερό να μπορεί να ποτίζει τη γη του, ή ο Ηρακλειώτης από ποιοτικό και φθηνό νερό για να πίνει? Έχει ανάγκη από περισσότερους βρεφονηπιακούς σταθμούς, από σχολεία, από νοσοκομεία, από κέντρα υγείας? Άρα λοιπόν για μας η ανάπτυξη έρχεται να δέσει ακριβώς αυτό. Δηλαδή το πώς μπορεί να ικανοποιηθούν και μάλιστα άμεσα σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Πού έχει ανάγκη λοιπόν, πού εστιάζεται? Αυτό που σας είπα και μάλιστα ιεραρχικά, αντιπλημμυρική θωράκιση, ναι, αντιπλημμυρική αντισεισμική θωράκιση, έργα που να δίνουν ανάσα στον αγρότη με κίνητρα για να μπορεί ο νέος παραγωγός να μείνει στο χωράφι του με φθηνό κόστος παραγωγής, με κατώτατες εγγυημένες τιμές, με έργα υποδομής, με νερά που μπορεί να ποτίζει τη γη του. Από εκεί και μετά βέβαια θα μου πεις, δεν χρειάζεται ένας βόρειος οδικός άξονας, προφανώς. Και μάλιστα μπορούμε να το θέσουμε από τις προτεραιότητες, εδώ έχει σκοτωθεί κόσμος και κοσμάκης. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό που λέει το ΚΚΕ, ένα βόρειο οδικό άξονα με κρατική χρηματοδότηση που δεν θα έχει διόδια, θα είναι σύγχρονος και ασφαλής, και είναι άλλο πράγμα αυτό που λένε τα άλλα κόμματα με διόδια, με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και αν δεν υπάρξει δυνατότητα κρατικής χρηματοδότησης, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Συντυχάκη? Σε περίπτωση που την επομένη των εκλογών, ένα σενάριο, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι η κυβέρνηση, τι πρόκειται να πράξει? Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μας, θεωρούμε ότι υπάρχουν χρήματα που μπορεί το κράτος να συγκεντρώσει και να τα κατευθύνει σε τέτοιου είδους έργα. Στη συγκυρία που διανύουμε? Η συγκυρία, να σας πω, κοιτάξτε, για παράδειγμα, οι εφοπλιστές έχουν 56 φοροαπαλλαγές. Προχθές, πριν από λίγες εβδομάδες, νομοθετήσανε την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών. Μειώσανε τα κέρδη των ανώνυμων εταιριών ο φορολογικός συντελεστής από το 15% στο 10%. Εάν θέλουν, μπορεί να τα βρουν. Ο κ. Οικουμενίδης το γνωρίζει, δώσανε 20 εκατομμύρια δωράκι στου φαρμακοβιομήχανους. Όπου το 10% των φαρμάκων, 2.000 φαρμάκων, έτσι, τα αυξήσανε με αποτέλεσμα να δώσουν αυτό το δωράκι που σας είπα, του 20 εκατομμυρίων. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο κόμματα ακολούθησαν μια πολιτική που τα παίρνουν από το λαό, ενώ στην πραγματικότητα τα διοχετεύουν όχι μόνο για την αποπληρωμή του χρέους, αλλά για αυτές τις λεγόμενες επενδύσεις, για τους κατασκευαστικούς ομίλους, για τις μεγάλες δηλαδή επιχειρήσεις, προκειμένου να κάνουν τη λεγόμενη δίκαιη ανάπτυξη. Κύριε Οικουμενίδη. Νομίζω ότι το πρώτο θέμα που πρέπει να δούμε είναι η εργασία. Η εργασία, ξέρετε, αντιμετωπίζεται από εμάς σαν πηγή πλούτου. Η εργασία είναι ουσιαστικά ο δρόμος μέσα από τον οποίο θα βγει η οικονομία από αυτή τη δίνη στην οποία έχει περιέλθει, και κατ' επέκταση έτσι θα βγει και η κοινωνία και η χώρα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει το πρώτο πράγμα για την ανάπτυξη της χώρας, σταθερές δουλειές, αξιοπρεπείς δουλειές, οι εργαζόμενοι με την προστασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κάτω από την ομπρέλα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Πού θα στηριχτούμε για να αναπτύξουμε αυτή τις θέσεις εργασίας, για να μειώσουμε δηλαδή και άλλο την ανεργία? Προφανώς δεν μας ικανοποιεί το ότι το 30, είναι θετικό το ότι από το 30 το φέραμε στο 18, αλλά σίγουρα το 18 δεν μπορεί να κάνει κανένα να χαίρεται. Πιστεύουμε ότι πρέπει να σταθούμε στον τουρισμό, πρέπει να σταθούμε στην πρωτογενή παραγωγή, πρέπει να σταθούμε στην μεταποίηση του πρωτογενούς τομέα που προσθέτει προστιθέμενη αξία, αυξάνει τα έσοδα για τους ασχολούμενους με το πρωτογενή τομέα, με την βιομηχανία, με την καινοτομία. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα, αν θέλετε να συζητήσουμε σαν ένα κομμάτι του αναπτυξιακού προγράμματος Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, πιστεύω ότι το πρώτο θέμα... Επικοινωνιακό όχημα στις εκλογές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ήταν το αεροδρόμιο Καστελίου. Είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης που έχει μπει σε ένα σχεδιασμό σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο πολύ αυτά έχουν δρομολογηθεί. Εγώ δεν θα και ο ΒΟΑΚ.
Και ο βορειοσοδικός άξονας, βεβαίως. Από το Καστέλι της Τσισάμπου μέχρι τη Στάχαρτα. Αντιδράει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτό το αναφέρω. Ναι, θα το αναπτύξω εγώ στη δική μου τοποθέτηση. Τόσο, εγώ νομίζω ότι αλλά λίγο... στα χαρτιά, ναι, φαίνεται. Εγώ νομίζω ότι λίγο πολύ αυτά τα έργα. Μια γραμμή έχει τραβηχτεί. Αυτά τα έργα έχουν τραυματιστεί. Εγώ θα ήθελα να πω ότι θα θεωρώ ένα από τα πρώτα θέματα για το νησί μας, ίσως και για την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα, αλλά σταθούμε στην Κρήτη, την διαχείριση των εντατικών πόρων του νησιού. Το πρόβλημα αυτό το ζήσαμε πολύ οξυμώνει πέρσι με την ανομβία. Και τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και του ενεργειακού πλούτου του νησιού. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι το πρώτο στην ατζέντα. Χρειάζεται μια μεγάλη συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είτε φορείς εκφραστές της λαϊκής θέσης, ενώ την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου, δεύτερου βαθμού, αλλά και τους επιστημονικούς φορείς, οι οποίοι θα βοηθήσουν σε αυτόν τον ευλογημένο τρόπο, τόπο που ζούμε, να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Μάλιστα, κύριε Σενετάκη. Εάν δούμε την Κρήτη έτσι από πάνω, από ψηλά, τι θα δούμε? Θα δούμε πολλά μικρά σημεία ανάπτυξης, πολλές μικρές πρωτοβουλίες ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οι οποίες τι χαρακτηριστικό έχουν? Είναι όλες ασύνδετες μεταξύ τους. Αυτό που λείπει από την Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι οι υποδομές που θα συνδέσουν όλα αυτά τα σημεία παραγωγής πλούτου, θα έλεγα, για μας, τα οποία είναι οι τουριστικές μας μονάδες, είναι οι γεωργικές μας μονάδες, είναι ο πολιτισμός μας, είναι τα αρχαία, και θα δημιουργήσουν αυτό το δίκτυο τα οποία θα συνδέσουν όλα αυτά τα σημεία πλούτου με ασφάλεια. Και όταν εννοώ ασφάλεια, δεν εννοώ μόνο την ασφάλεια του οδικού δικτύου, όπου θα μπορεί να μεταβαίνει ο πολίτης, ο επισκέπτης από το ένα σημείο στο άλλο με ασφάλεια, να μην έχουμε θύματα, αλλά ένα περιβάλλον ασφάλειας, επιχειρηματικής ασφάλειας, όπου ο κάθε πολίτης δεν θα φοβάται ότι την επόμενη μέρα θα του ξυπνήσει κάτι άλλο διαφορετικό που θα του χαλάσει τα σχέδια. Το πρόγραμμά μας λοιπόν για την Κρήτη ξεκινάει από τις υποδομές. Είχαμε πρόσφατα τον κύριο Καραμαλή εδώ, τον τομεάρχη υποδομών, όπου αναπτύξαμε το σχέδιο για τις υποδομές. Εκεί λοιπόν παρατηρήσαμε το εξής. Υπάρχει έλλειψη σχεδιασμού μεγάλων έργων στην Ελλάδα. Ένα από αυτά αφορά και την Κρήτη, όπου δυστυχώς ο βόρειος οδικός άξονας, ενώ το συζητάμε 4 χρόνια για να γίνει αυτή η έρμη μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού, όπου θα καταδείξει ακριβώς πώς θα φτιαχτεί αυτός ο οδικός άξονας, αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Εκεί λοιπόν εμείς είπαμε ότι πρέπει να υπάρξουν πολλές προσπάθειες και να ανακαλύψουμε, μάλλον όχι να ανακαλύψουμε, να φέρουμε νέα εργαλεία χρηματοδότησης από το εξωτερικό και νέους τρόπους υλοποίησης των έργων, ώστε να μπορούμε γρήγορα να περάσουμε αυτό το κενό της δημόσιας, ας πούμε, ορίμανσης των έργων. Και έτσι έχουμε πει ότι θα γίνει και ο βόρειος οδικός άξονας, με ένα στόχο υλοποίησης το 2021 να αρχίσει να υλοποιείται αυτό το έργο επιτέλους και να δοθεί σε χρήση άμεσα στους πολίτες της Κρήτης. Επομένως, η Κρήτη τα επόμενα χρόνια θα έχει την τιμητική της, όχι μόνο γιατί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι κριτικός και γνωρίζει τα προβλήματα ο ίδιος, αλλά επειδή η ανάπτυξη στην υπόλοιπη χώρα, ειδικά στο οδικό δίκτυο, έχει ολοκληρωθεί και όλα τα βλέμματα αυτή τη στιγμή της οδικής πρωτοβουλίας είναι στραμμένα στην Κρήτη. Επομένως, θέλει κάποιον να τους ανοίξει την πόρτα, να έρθουν, και βέβαια σε αυτό που είπε το εργασιακό πλαίσιο, πάντα μιλάμε για απαρέγκλητη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Θεωρούμε ότι τα εργασιακά είναι πολύ σημαντικά. Κύριε Μπρίμη, αδικήθηκε κατά κάποιο τρόπο η Κρήτη και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα βέβαια στα μνημονιακά χρόνια, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι ήταν ένα σίγουρο χαρτί για το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, ένα καμένο χαρτί για τη Νέα Δημοκρατία, και ποτέ κανείς δεν έκανε τίποτα? Η Κρήτη σε σχέση με άλλες περιοχές ενδεχομένως να υστερεί σε κάποια σημεία. Τα σημεία που εμείς εντοπίζουμε περισσότερο είναι ουσιαστικά ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των πόλεων και των χωρίων. Δηλαδή το δίκτυο, το συγκοινωνιακό δίκτυο είναι σε πολύ πολύ χειρότερη κατάσταση και μοίρα από ό,τι στις περισσότερες άλλες
χώρες, τις περισσότερους άλλους τόπους της χώρας μας. Σε άλλα θέματα δεν νομίζω ότι η Κρήτη έχει υστέρηση και αυτό το δείχνει και η τεράστια παραγωγή που το ίδιο το νησί και η τεράστια οικονομική δυνατότητα που το ίδιο το νησί προσφέρει κάθε χρόνο στην ελληνική οικονομία. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε σε όλα σχεδόν τα πάνελ, μιλάμε για την ανάγκη που, και τις ανάγκες που έχει η Κρήτη. Είναι μια ερώτηση η οποία είναι καλή να γίνεται, αλλά καταντάει μονότονη. Είναι δεδομένο για όλους μας ότι η Κρήτη χρειάζεται υποδομές ή συμπληρωματικές υποδομές στις ήδη υπάρχουσες. Δηλαδή, δίκτυο, φράγματα πρέπει να γίνουν, ο βόρειος οδικός άξονας πρέπει να γίνει, το αεροδρόμιο Καστελίου για να ενισχύσει την οικονομία από όλες τις πλευρές πρέπει να γίνει. Πρέπει να δούμε όμως και τις πολιτικές ενίσχυσης της παραγωγής. Τι κάνουμε για να ενισχύσουμε την παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα σε αυτόν τον τόπο. Παίρνουμε κάποιες αποφάσεις, δηλαδή βοηθάμε στο να μειώσουμε το κόστος παραγωγής του αγροτικού τομέα, ας πούμε, με μια ελάφρυνση του ηλεκτρικού ρεύματος, με μια ελάφρυνση της ενέργειας που χρησιμοποιεί ο αγρότης. Οι υποδομές παίζουν και αυτό σημαντικό ρόλο στη μείωση του κόστους. Όταν ο αγρότης μπορεί να κινηθεί άνετα. Ακριβώς. Έχει τη δυνατότητα ο αγρότης μας, όπως είπε και ο κύριος Συντιχάκης, να ποτίσει τα χωράφια του με φτηνό νερό. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και ουσιαστικά τα συζητούμε, αλλά δεν βλέπω μια επιτάχυση της διαδικασίας αυτής. Θα συζητούμε χρόνια που λες ακριβώς, δεν βλέπω μια επιτάχυση. Επομένως, γι' αυτό σας είπα ότι τελικά είναι μια ερώτηση που γίνεται μόνιμα, αλλά καταντάει κουραστική, γιατί τελικά πρέπει να περάσουμε από την φάση της διατύπωσης και της διαπίστωσης, πρέπει να περάσουμε στη φάση των έργων. Εγώ χωρίς να θέλω να είμαι μηδενιστής, κάποια πράγματα όλες οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να τα κάνουν. Εκείνο όμως το εκτείναγμα, την εκτείναξη που έχουμε και θα θέλαμε σαν τόπο, σαν περιφέρεια προς τα μπρος, νομίζω ότι δεν την έχουμε. Επομένως, μένει σε όλους μας να προσπαθήσουμε με μεγαλύτερη δύναμη στο μέλλον. Λοιπόν, εμείς δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τις τοποθετήσεις. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην Κρήτη TV, εκπομπή Ψηφίζω Ελλάδα, τελευταία 15 λεπτά μέχρι το φινάλε των σημερινών τοποθετήσεων υποψήφιων βουλευτών Ηρακλείου. Είχαμε μείνει στον κύριο Συντιχάκη. Κύριε Συντιχάκη, νομίζω κλείσαμε τη θεματική με τις υποδομές. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Κύριε Σενετάκη. Εγώ απλώς προσπάθησα να προσθέσω ότι στο κομμάτι της γεωργικής παραγωγής μιλάμε για χρήση νέων τεχνολογιών και μιλάμε για διαρκή κατάρτιση. Διότι θεωρούμε ότι το μοντέλο παραγωγής πρέπει να αλλάξει ώστε να έχει τα αποτελέσματα του μειωμένου κόστους. Έχουμε το παράδειγμα του Ισραήλ. Μία άνυδρη χώρα, η οποία κατάφερε και έχει πρωτοπορήσει σε αυτόν τον τομέα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε τον μπαχτσέ, ας πούμε, της Ευρώπης και δεν μπορούμε αυτό να το αξιοποιήσουμε. Εκεί λοιπόν πρέπει να το οργανώσουμε σωστά ώστε να φτάσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Μήπως όμως, σε αυτό το θέμα που ανέφερε ο Μάξιμος Σαντάκης, μήπως θα πρέπει να δούμε γενικά το μοντέλο της διακυβέρνησης της χώρας, δηλαδή μήπως πρέπει να ξαναδούμε το ρόλο της περιφέρειας, πώς δηλαδή πρέπει η κάθε περιφέρεια να έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται μόνη της, έχοντας και τους πόρους που δικαιάται, και αυτά είναι μια μεγάλη συζήτηση. Συζήτηση για τους πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ακριβώς. Θα πρέπει να τη δούμε. Περισσότερες αρμοδιότητες στην περιφέρεια. Κατ' εμάς πρέπει να έχει την πολυτέλεια ή τη δυνατότητα ο κάθε τόπος, η κάθε περιφέρεια να μπορεί να αναπτύσσεται σύμφωνα με το σχεδιασμό για τις δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας. Αλλά αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι ακριβώς ένα σχεδιασμός για το μέλλον και δεν μπορούν να γίνουν σε πρώτη φάση. Επομένως, καλά είναι να ανασηκώσουμε τα μανίκια και να φτιάξουμε πράγματα και υποδομές που είναι χρειαζόμενες και άμεσες για την τόνωση και της ανάπτυξης και της οικονομίας, αλλά παράλληλα να σχεδιάσουμε για το μέλλον, πώς θέλουμε να είναι αυτός ο τόπος σε επίπεδο Κρήτης, σε επίπεδο Ελλάδας. Πώς θέλουμε να είναι αυτός ο τόπος. Αν με επιτρέπετε, εγώ είπα και πριν. Τελικά, σε μένα απευθύνθηκε. Τα μίλησατε και οι τρεις. Ξέρουμε τι θα πείτε. Άρα να μην μιλήσω. Να φύγω, μήπως. Όχι, να μιλήσεις, να μιλήσεις. Κύριε Γουμενίδη, για να πάμε στον κύριο Συντιχάκη μετά και να ολοκληρώσω. Ακριβώς. Για παράδειγμα, συνάντησα, γι' αυτό είπα και στην πρότασή μου, ότι στην θέση που πήρα προηγουμένως, ότι πρέπει να δούμε συνολικά σε μια μεγάλη συζήτηση τη διαχείριση υδατικών και ενεργειακών πόρων του νησιού. Συνάντησα πέρσι κυρίως με την Λειψιδρία, με την ανοδρία που είχαμε,
γεώτρηση στο χωριό μου, φράγμα στο διπλανό χωριό από το ποτάμι που φεύγει το νερό, άλλη γεώτρηση παραδίπλα. Γεωτρήσεις αυτή τη στιγμή φέρνουν νερό στο Ηράκλειο από το Αρκαλοχώρι. Τι γίνεται με το νερό του Αγίου Γεωργίου που πέφτει πια από το οροπέδιο του Λασιθίου, που δεν πάει πια στο χώνο με την έννοια του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων, αλλά έρχεται στο φράγμα του Αποσελέμη. Θέτω μερικά ερωτήματα που με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πραγματικά πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι επιστημονικοί φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση να δούμε καταρχήν πώς θα διαχειριστούμε τους υδατικούς πόρους του νησιού και τους ενεργειακούς του πόρους. Ένα κομμάτι αυτής της συζήτησης είναι και ποιος θα έχει τους πόρους ή ποιος θα κάνει τα έργα. Αλλά προέχει να δούμε αν χρειαζόμαστε γεωτρήσεις και τι γεωτρήσεις και πού, αν χρειαζόμαστε ανεμογεννήτριες, αν χρειαζόμαστε για την ενέργεια. Και... Κύριε Στιγάκη, θέλετε να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό? Εγώ θα έλεγα ότι η ανάπτυξη, για την ανάπτυξη μάλλον μιλούν όλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δίκαιη ανάπτυξη, η Νέα Δημοκρατία λέει βιώσιμη ανάπτυξη. Για όλους. Να δούμε το μοντέλο, λέει το κίνημα αλλαγής κτλ. Εγώ θέτω το ερώτημα, ανάπτυξη από ποιον και για ποιον? Διότι και η περίπτωση της δίκαιης και της βιώσιμης ανάπτυξης εννοούν επενδύσεις όπου δισεκατομμύρια θα πάνε στους λίγους και εκλεκτούς, έτσι, για να γεμίσουν τα σεντούκια τους. Δεν θα είναι όμως ανάπτυξη για τους πολλούς. Και μάλιστα όποιοι και αν βρουν δουλειά σε αυτές τις λεγόμενες επενδύσεις θα είναι μετσακισμένα εργασιακά δικαιώματα. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέει το ΚΚΕ και μάλιστα προτάσει 19 άξονες της επόμενης μέρας, η όποια ανάπτυξη να σημαίνει μόνιμη και σταθερή δουλειά, να σημαίνει επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε διάφορες δουλειές και πάρα πολλά άλλα. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Παρέμβαση στη Βουλή όταν ήταν ο κύριος Αποστόλου στο Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι, για τον πλατή ποταμό στη Μεσαρά. Ξέρετε τι είπε? Ότι βασική προϋπόθεση για να εμπλουτίσουμε το φράγμα της Φανερωμένης και να ποτιστεί η Μεσαρά είναι να μας δώσει το πράσινο φως ως προς το φορέα διαχείρισης και την τιμολογιακή πολιτική. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ιδιωτικοποίηση των νερών και τιμολογιακή πολιτική με βάση τον ιδιώτη που θα αναλάβει τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Να λοιπόν πώς πρόκειται για ένα ταξικό ζήτημα, το ζήτημα της ανάπτυξης, ναι, αλλά... και εξαρτάται τελικά ποιον ωφελεί, κύριε, για ποιον γίνεται και ποιον ωφελεί. Κύριε Συνδικάκη, έχετε να μας πείτε κάνα μοντέλο που πέτυχε αυτό που λέτε, δηλαδή που εφαρμόζεται? Γιατί εγώ για μας λίγο, το ναι, μοντέλο είναι το μοντέλο της λαϊκής διακυβέρνησης. Ναι, που έχει εφαρμοστεί και που έχει πετύχει, θέλω να πω, αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί. Α, δηλαδή θα είμαστε πρωτοπορία. Δηλαδή τι είμαστε τώρα, τα στρουφάκια που ένα ακολουθάει το ένα πίσω από το άλλο? Δεν έχουμε τέτοια πολιτική. Εμείς λέμε ότι η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα. Αφήστε με να απαντήσω, μου κάνετε το ερώτημα. Η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα. Έχει όλες τις δυνατότητες και όλα τα δεδομένα να αναπτυχθεί. Είμαστε πλούσια χώρα. Είναι η πρώτη χώρα ενεργειακά στην Ευρώπη, η τρίτη χώρα παγκόσμια σε ορυκτό πλούτο, είναι η γη της επαγγελίας. Δηλαδή, απλώς, η Ελλάδα είναι απλώς, πλούσια χώρα από μόνη απλώς, δεν το μεγάλο κεφάλαιο και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι ποτέ δεν ήθελαν μια αυτόνομη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το ΚΚΕ λοιπόν λέει ότι στα πλαίσια μιας λαϊκής διακυβέρνησης, όπου πραγματικά θα έχετε μπει όλοι εσείς στο περιθώριο και θα είναι ο λαός πραγματικά στην εξουσία και θα κρατάει το τιμόνι της οικονομίας, ναι, τότε ναι, μπορεί να εφαρμοστεί ένα τέτοιο πρόγραμμα ανάπτυξης, όπου στο επίκεντρο θα έρχονται αυτό οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αυτό ακριβώς λέω, ότι επειδή από την ιστορία. Δηλαδή δεν είναι σύγχρονη λαϊκή ανάγκη να πηγαίνει το παιδί στο βρεφονιπιακό σταθμό? Σαφώς. Για δεν φτιάξατε τόσα χρόνια. Για δεν έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία, για δεν έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται ότι δεν έχουμε προφορική. Μόνο ξέρουμε να λέμε 400.000 γεύματα, αλλά τα κάνουμε 800.000. Που είπε η κυρία Φωτίου. Που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη φτώχεια την επομένη των εκλογών. Κύριε Συνδικάκη. Πιστοληπτική γραμμή, λέει η Νέα Δημοκρατία. Ενίσχυση των τραπεζών. Κύριε Συνδικάκη, προσέξτε να δείτε. Να αποσπέζετε το παιχνίδι σήμερα. Σε όλα αυτά που λέτε, σε όλα αυτά που λέτε. Εσείς αφήστε, γιατί έχετε τη φωλιά λερωμένη ως κίνημα αλλαγής, ως Πασό. Λερωμένη τη φωλιά. Μπορεί και να έχετε δίκιο. Ψηφίσατε και τα τρία μνημόνια, όχι μόνο το τρίτο, και τα τρία μνημόνια. Σούπιτι. Σας λέω λοιπόν ότι. Σούπιτι λοιπόν. Ευτυχώς και υπήρχαμε. Λοιπόν, σούπιτι. Σας ξανακάνω την ερώτηση, γιατί υπεκφεύγεται. Όχι, απάντησα. Θα μας πείτε λοιπόν αυτό το μοντέλο που περιγράφετε. Κύριε Μπρίμα, απάντησα. Είναι το μοντέλο της λαϊκής διακυβέρνησης. Πού επέτυχε αυτό το μοντέλο? Είναι το μοντέλο της λαϊκής διακυβέρνησης
με βάση τα δεδομένα, τις σύγχρονες ανάγκες που έχει η χώρα μας, το πλούτο που διαθέτει. Εσείς τι κάνετε, πουλάτε μπιρ παρά το πλούτο της χώρας. Λοιπόν. Από την εξόρυξη των υδρογοναθράκων, τον πλούτο που έχει, την αγροτική οικονομία. Διαλύσατε την αγροτική οικονομία, πουλήσατε την αγροτική τράπεζα, διαλύσατε τους συνεταιρισμούς και την ίδια πολιτική πούλησε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι τη λέω. Η Ελλάδα με όλα αυτά που περιγράφεται είναι εδώ και στέκει. Κάτι άλλο. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία. Έχουμε ακόμα 8 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής, κύριε Μπρίμη. Που εσείς δεν δηλαδή, χώρα έχουν διαλύσει το έχει τους λίγους και τους πολλούς. Κύριε Μπρίμη. Οι πολλοί δεν ξέρω πώς κύριε στέκονται. Τους πολλούς τους έχετε πατήσει στο λαιμό. Κύριε Στιχάκη. Το μοντέλο που περιγράφεται έχει κύριε Μπρίμη, με συγχωρείτε. Κύριε Μπρίμη, να βάλουμε μια τελεία. Κύριε Στιχάκη, τελευταία τοποθέτηση. Διατηρεί όπως φαίνεται και δημοσκοπικά το Κομμουνιστικό Κόμμα τις δυνάμεις του, ωστόσο δεν αυξάνει αυτές τις δυνάμεις. Ναι. Πού οφείλεται αυτό, είναι επικοινωνιακό το πρόβλημα εντός εισαγωγικών? Κοιτάξτε να σας πω. Καταρχάς το ΚΚΕ μέσα σε όλη αυτή τη δίνη της κρίσης. Περάσαμε δύσκολα τα τελευταία γεγονότων. Χρόνια και με δύσκολα. Μια κυβέρνηση που αυτοπροσδιορίζεται ναι. ως αριστερή. Βεβαίως. Και σίγουρα το ακροατήριο αυτής της κυβέρνησης είναι και αριστερό ακροατήριο. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό, δηλαδή φτώχεινει ο λαός, άρα γιατί δεν πάει στο κουκουέ. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αναφέρουμε και στο προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ να στο προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν βγαίνει κερδισμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα, αυτό λέω. Αυτό θέλω να σας πω. Καταρχάς, όσο μεγαλύτερη πείνα υπάρχει, να το πω έτσι πιο απλά λαϊκά. Όσο περισσότερο υποφέρει ο λαός, τόσο πιο ευάλωτος είναι και μπορεί να ακολουθήσει και πιο συντηρητικές επιλογές. Δείτε Χρυσή Αυγή, δείτε άλλα παρόμοια ακροδεξιά συστημικά κόμματα ή κόμματα που μπορούν να το ξεγελούν. Κόμματα μιας χρήσης. Δηλαδή, σήμερα εμφανίζονται, αύριο εξαφανίζονται. Είναι πολύ εύκολο να πέσει κάποιος σε τέτοιες παγίδες. Δεύτερον. Καλά και τις προηγούμενες δεκαετίες, στην εποχή των Παχιών Αγελάδων, το Κομμουνιστικό Κόμμα νομίζω στα ίδια ποσοστά ήταν. Που ζούσαμε έτσι την. Δεν ήταν ακριβώς τα ίδια ποσοστά, είχε και μεγαλύτερα. Είχε και μεγαλύτερα και μικρότερα όμως. Μικρότερα δεν νομίζω. Ναι. Μεγαλύτερα είχε. Αλλά να σας πω κάτι. Εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ως ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε και ξεπούλησε τις ιδέες αριστεράς, τις κυλίδωσε και έκανε κολοτούμπες. Έχετε ένα λεπτό, κύριε Στιχά, για να τρέξει. Δηλαδή εξελίχθηκε. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ο κύριος Οικουμενίδης που προέρχεται από τον ΑΡ εξ αριστερών του ΚΚΕ και σήμερα βρίσκεται μαζί με την κυρία Κουντουρά, μαζί με τον Τέρες Κουίτ, μαζί με την Παπακώστα, με τους Ανέλη στην κυβέρνηση. Καταλάβατε. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς απευθυνόμαστε στο λαό και του λέμε ότι κοίταξε να δεις, το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα τίμιο, ειλικρινές. Δίνουμε τη μάχη καθημερινά για να υπερασπίσουμε τα συμφέροντά σου. Την επόμενη μέρα έχεις κάθε λόγο να μας στηρίξει. Ποιο είναι, 4 κόμματα. Αυτή τη στιγμή είναι μνημονιακά που διεκδικούν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ, Μέρα 25, 2 ακροδεξιά σχήματα, Χρυσή Αυγή Βελόπουλος και το ΚΚΕ. Να λοιπόν πώς θα πιάσει τόπο την επόμενη μέρα ψηφίζοντας ΚΚΕ, δηλαδή περασπίσει τα συμφέροντά σου και φυσικά αυτό πρακτικά σημαίνει αύξηση του ποσοστού, αύξηση της κοινοβουλευτικής του ομάδας, να γίνουν οι 15-25 και φανταστείτε αν ήταν 25 ή 35 οι βουλευτές του ΚΚΕ, αν θα περνούσαν τα μνημόνια. Και πολύ δε περισσότερο να εκλέξει το ΚΚΕ εκ νέου βουλευτή από τον Ομό Ηρακλείου ως απαραίτητη προϋπόθεση να συνεχιστεί αυτό το δρόμο που ανοίξαμε κύριε Στιγάκη, τα προηγούμενα χρόνια πολύ, προβάλλοντας τα προβλήματα της Κρήτης και των εργαζομένων. Κύριε Μπρίμη, ένα λεπτό. Το αποδείξαμε. Για ποιο λόγο οι πολίτες να στηρίξουν το πρόγραμμα του Κινήματος Αλλαγής? Καταρχήν πιστεύουμε ότι το πρόγραμμά μας απευθύνεται στον ελληνικό λαό και ανακουφίζει με τις άμεσες προτάσεις που έχει, ανακουφίζει ή προσπαθεί να ανακουφίσει τον ελληνικό λαό που 10 χρόνια τώρα βάλεται από τα μνημόνια και την πολιτική αυτή της κρίσης. Έχουμε συγκεκριμένες 12 προτάσεις οι οποίες αναφέρονται στην ανακούφιση σε πρώτη φάση του ελληνικού λαού και επομένως βάσει αυτού του προγράμματος ζητάμε την ψήφο των πολιτών διότι θεωρούμε ότι πρέπει να δώσει τη δύναμη και τη δυνατότητα στο κίνημα αλλαγής να είναι μια σοβαρή, δραστήρια και χρήσιμη αντιπολίτευση για τη χώρα. Η ψήφος στο κίνημα αλλαγής νομίζω ότι είναι μια θετική ψήφος και γι' αυτό αναφερόμενοι στον ελληνικό λαό την επιζητούμε. Μάλιστα. Κύριε Σενετάκη, ο λόγος σας. Κοιτάξτε, για μένα το διακύβευμα των εκλογών αυτών είναι απλό. Είναι ανάπτυξη για όλους. Νέες εργασίες, να έρθουν τα παιδιά μας, νέες θέσεις εργασίας, να έρθουν τα παιδιά μας πίσω ή μιζέρια,
περαιτέρω φτωχοποίηση, αναδιανομή της φτώχειας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μιλήσαμε και το σύνθημά μας για αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι ένα. Είναι ενωμένοι, μπορούμε. Όταν λέμε, βέβαια, εγώ το εκλαμβάνω ότι όταν λέμε ενωμένοι μπορούμε, δεν εννοούμε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά νομίζω έχουν ξεπεραστεί, το βλέπετε άλλωστε και στη συζήτηση και όποιος τα διατηρεί είναι για να σπέρνει το διχασμό. Αυτό που πρέπει να ενωθούν είναι οι γενιές μας, είναι τα σπίτια μας, οι οικογένειές μας. Επομένως, πρέπει λοιπόν να δεχτούμε τα λάθη της προηγούμενης γενιάς. Η προηγούμενη γενιά να δεχτεί ότι τα δικά της λάθη, αν και δεν τα ήθελαν, βάρυναν τις πλάτες μας και έτσι μαζί να προσπαθήσουμε να πορευτούμε με ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο όλοι μαζί. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει ψηφίζοντας μία κυβέρνηση, ένα πρόγραμμα όπου θα έχει μεταρρυθμιστικό λόγο, μεταρρυθμίσεις που δεν τόλμησε ποτέ καμία κυβέρνηση να κάνει στο παρελθόν υπό το κόστος του πολιτικού βάρους. Κύριε Οικουμενίδη. Εκεί λοιπόν ζητάμε να μας ψηφίσουν για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Κύριε Οικουμενίδη. Καταρχήν να πω ότι ο σεβασμός μου προς το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας δεν σημαίνει αδυναμία απάντηση. Δεν θα σταθώ στον τρόπο που σχολιάζει την δράση του κόμματός μου. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολίτες καλούνται να αποφασίσουν αν θα πάνε με αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα ή με αυτούς που έβγαλαν από τη χώρα τη θηλιά των μνημονίων. Αν θα πάνε με αυτούς που έφεραν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπάστακα στην ελληνική οικονομία, με αυτούς που κι αν δεν είχαν τρόικα έπρεπε να την εφεύρουνε, ή αν θα πάνε με όλους αυτούς που στο διάστημα της τετραετίας σταθερά, ίσως με αργά, αλλά σταθερά βήματα, προσπαθούμε να λύσουμε αυτή τη θηλιά από το λαιμό της χώρας, της οικονομίας, της κοινωνίας. Κρίνουν και έρχονται να καλούνται οι Έλληνες πολίτες να αποφασίσουν αν θα πάνε με αυτούς που στη διακυβέρνησή τους, πέρα από το ότι χρεοκόπησαν τη χώρα, το 25% του πλούτου το χάσαμε, του εθνικού πλούτου, που έφτασαν την ανεργία στο 30%, που έφτασαν, παρέδωσαν άδεια ταμεία, που έδωσαν στην χώρα μας, δημιούργησαν μια στρατιά 2,5 εκατομμύριων ανθρώπων αποκλεισμένων από το δημόσιο σύστημα υγείας. Ή αν θα πάνε με αυτούς που αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα, θα ήθελα να πω ότι μην ξεχνάνε οι συμπολίτες μας ότι πραγματικά αποφασίζουμε για μας, για τα παιδιά μας, για την πατρίδα μας, και από αυτήν την απόφαση δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μάλιστα. Πρέπει όλοι, ναι, να συμμετέχουν στις εκλογές. Κύριε Οικουμενίδη, κύριε Σενετάκη, κύριε Μπρίμη, κύριε Συντυχάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Ψηφίζω Ελλάδα εδώ στην Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μέχρι και αυτή τη στιγμή μείνατε συντονισμένοι μαζί μας. Καλό σας βράδυ.